στόχος αυτής της ημερίδας είναι να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις κόντρα σε κραυγές, κόντρα στις κραυγές της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, κόντρα στο δόγμα μακριά από τη δική μου αυλή που απειλεί την Ευρώπη με μια τεράστια οπισθοδρόμηση. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνοϊταλικό. Είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και στόχος της χώρας μας, που υποδέχτηκε την περασμένη χρονιά το 85% των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, είναι να γίνουμε μέρος της λύσης και όχι ένας εύκολος, βολικός, αποδιοπομπαίος στράβος. Στη χώρα μας ζούμε στον ύψιστο βαθμό το συνδυασμό δύο κρίσεων, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της προσφυγικής κρίσης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε επισπεύδοντες στην πολυεπίπεδη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος του προσφυγικού στη ρίζα του. Και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στη ρίζα του σημαίνει επιτάχυνση των πρωτοβουλειών, των πολιτικών, των διπλωματικών για την ειρηνική επίλυση της κρίσης στη Συρία. Σημαίνει εφαρμογή από την Τουρκία της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, που σημαίνει ανάσκηση εκεί των προσφυγικών ροών, κάτι που είναι αναγκαίο, επίγον, αλλά δεν δείχνει μέχρι στιγμής βούληση πολιτική η ηγεσία Ερντογκάν να το κάνει, και χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, και περισσότερη Ευρώπη στην αντιμετώπιση. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη, ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ο τρόπος που δεν αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα μέχρι στιγμής η Ευρώπη το προσφυγικό πρόβλημα, είναι σκηνές από τα προσεχώς. Η Ελλάδα έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και η κυβέρνησή της, και οφείλει να τις εκπληρώσει στο ακέραιο, στο 100%. Και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η προχθεσινή έκθεση της Κομισιόν, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, αναγνώρισε μια σημαντική πρόοδο από την πλευρά την ελληνική. Έναν αριθμό θα σας δώσω, οι δακτυλοσκοπήσεις στα νησιά από 8% τον Σεπτέμβριο φτάσαν στο 78% τον Ιανουάριο. Αλλά όλοι πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Η ίδια η Ευρώπη να υλοποιήσει τις αποφάσεις που πήρε το Σεπτέμβριο για ένα μεγάλο πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων με αναλογική κατανομή σε όλες τις χώρες. Από τις 160.000 μετεγκαταστάσεις που είχαν αποφασιστεί, έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες εκατοντάδες, κάτω από τους 500. Και η Τουρκία πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Εδώ ταιριάζει μια φράση που είχε πει για άλλο θέμα ο κύριος Σόιμπλε. It's the implementation stupid. Και μια Ευρώπη που δεν υλοποιεί τις αποφάσεις της δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα, σε μια χώρα που σηκώνει ένα τεράστιο βάρος, το 85% των προσφυγικών ροών, χωρίς την αναγκαία βοήθεια, χωρίς την αναγκαία συμπαράσταση. Και έχοντας και ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος την ώρα που έχουμε μια τεράστια ύφεση, ανεργία και φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης. Ορισμένοι θεωρούν ότι λύση στο πρόβλημα είναι η επιστροφή στους συναριακούς ελέγχους, η κατάργηση της Σέγγεν, ή ορισμένοι το λένε και πιο κομψά, μια μικρότερη Σέγγεν. Μικρότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν.
Και επαναφορά στους συνοριακούς ελέγχους δεν θα σημάνει μόνο μια τεράστια οπισθοδρόμηση της Ευρώπης. Δεν θα σημαίνει μόνο μια τεράστια ζημιά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού που δεν έχει καμία σχέση με τη σύμβαση της Γενέβης και όσα έχουν υπογράψει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν και μια τεράστια ζημιά στην οικονομία. Πριν λίγες ημέρες, η Γαλλία παρουσίασε μια μελέτη που λέει ότι η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων και η κατάρρευση της Σέγγεν θα σημάνει μόνο για τη Γαλλία κόστος 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι λοιπόν αυτή μια λύση όχι μόνο απάνθρωπη, όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά και τόσο ακριβή που δεν πρόκειται να συμβεί. Τι μπορεί να γίνει και με τι απειλείται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα? Όχι με την ψευδολύση μιας κατάργησης της Σέγγεν, γιατί ψευδολύση τη χαρακτήρισε ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γερμανός, ο κ. Στάινμαγκερ, αλλά με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων με διαρκής παρατάσεις έως και 2 χρόνια από μια σειρά χώρες. Αυτό όμως δεν θα είναι λύση του προσφυγικού προβλήματος, θα είναι μια τιμωρία της Ελλάδας σε μια κρίσιμη περίοδο που οι ενδείξεις δείχνουν ότι από το καλοκαίρι και μετά μπορούμε να έχουμε επιστροφή της οικονομίας μας στην ανάπτυξη και όταν όλα δείχνουν ότι πάμε για μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θα τιμωρήσει μια χώρα και ένα λαό που επειδή ακριβώς είμαστε παιδιά και εγγόνια προσφύγων στην πλειοψηφία μας, παρά την κρίση, παρά τις δυσκολίες, σώζουμε μαζί με ελάχιστες ακόμη χώρες στην Ευρώπη την τιμή της Ευρώπης. Δεν παζαρεύουμε την αντιμετώπιση του προσφυγικού με την εφαρμογή του προγράμματος. Δεν λέμε δώστε μας μια καλύτερη λύση στο φορολογικό ή στο ασφαλιστικό επειδή αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό. Αλλά όλοι ξέρουν ότι η αντιμετώπιση του προσφυγικού έχει και μια ισχυρή οικονομική πλευρά. Η Τράπεζα της Ελλάδας υπολογίζει σε 600 εκατομμύρια ευρώ τις άμεσες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό από την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και αν λογαριάσει κανείς και τις έμεσες ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Έχουμε ζητήσει ήδη με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ οι πρόσθετες αυτές έκτακτες δημοσιονομικές δαπάνες να μην υπολογίζονται στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Και διεκδικούμε η Ευρώπη από τη στιγμή που τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά να χρηματοδοτήσει την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών σύμφωνα όμως με τις αρχές που προβλέπονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την σύμβαση του ΟΗΕ. Θέλω να πιστεύω ότι οι εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν στα 2 τραπέζια καθώς και ο διάλογος που θα προκαλέσουν θα συμβάλλουν στο να διατυπώσουμε προτάσεις και να οργανώσουμε γύρω από αυτές τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες. Πριν από λίγες ημέρες, και με αυτό κλείνω, είχαμε μια συζήτηση περίπου 5 ωρών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το προσφυγικό. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαν προηγηθεί 2-3 ακόμη συζητήσεις τους προηγούμενους μήνες. Σε αυτή τη συζήτηση, οι κραυγές εναντίον της Ελλάδας και υπέρ της απομόνωσης της Ελλάδας, οι κραυγές για τη μετατροπή της Ελλάδας σε αποδιοκομείο τράφων ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένες. Ενώ αντίθετα οι φωνές που διεκδικούσαν μια ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού με μεγαλύτερη βοήθεια και αλληλεγγύη στην Ελλάδα που σηκώνει το 85% των προσφυγικών ροών ήταν ενισχυμένες. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται και εδώ έχει μεγάλη σημασία και η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί ή θα κερδίσει μια ενιαία ευρωπαϊκή
αντιμετώπιση του προσφυγικού, στηριγμένη στον ανθρωπισμό, στις συνθήκες, στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, ή θα κερδίσει η άκρα δεξιά, η ξενοφοβία, η επιστροφή στους εθνικισμούς, που θα διαλύσει την Ευρώπη και θα την οδηγήσει στην ατμόσφαιρα του Μεσοπολέμου, της περίοδου δηλαδή που κυριαρχούσε ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τα γνωστά επακόλουθα.